Πάμε στον Παναγιώτη Πυρόπουλο, κυρίε και κύριοι, να δούμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία από την πυροσβεστική για το πώ ξεκίνησε Παναγιώτη Καλησπέρα, αυτή η μεγάλη φωτιά, πώ εξαπλώθηκε σε τόσο μεγάλη έκταση με αποτέλεσμα να καούν σπίτια και αν είναι εμπρισμό. Οι πρώτε ενδείξει που έχουν τα στελέχη του Πυροερευνητικού Σώματο, του Ανακριτικού Τμήματο, κάνουν λόγο για πυρκαγιά που ξεκίνησε από μυλισουργικέ εργασίε και συγκεκριμένα από κάπνισμα μελισσιών, όπω λένε χαρακτηριστικά. Έχουν γίνει τέσσερι προσαγωγέ. Ακούσαμε να το λέει και ο Νίκο Χαρδαλιά, δύο αλλοδαπών και δύο Ελλήνων, που σχετίζονταν με τέτοιου είδου εργασίε στο σημείο έναρξη τη πυρκαγιά. Συνεχίζονται όμω οι έρευνε για, για να δουν ακριβώ το τι ακριβώ έχει συμβεί. Υπάρχουν Θέλουν να δουν τηλέφωνο του κάτω το μεσημέρι ότι αντιπεριφέρει πολιτική προστασία ο κύριος Κόκαλη, ότι είδε με τα μάτια του τη φωτιά στο Διόνυσο να ξεσπά αργότερα και αλλού. Δηλαδή, ξέφρασε υπόνοιε για εμπρισμό, όπω και ο κοινοτάρχη τη Ροδόπολη, αλλά και κάτοικοι. Κοίτανε, οι ισχυροί άνεμοι εντάσσοντε και 7 μοφόρ, Νίκο, τροφοδότησαν και εξάπλωσαν τη φωτιά, όπω περιγράφουν τουλάχιστον οι πυροσβέστε, και μάλιστα το λένε με ένα συγκεκριμένο όρο, μια πύρινη λωρίδα μήκου 4 με 5 χιλιόμετρων. Οι πύρηνε γλώσσε κινούνταν πολύ πάνω από το έδαφο, όπω λένε χαρακτηριστικά, προκαλώντα διάσπαρτε αιστείε ανάμεσα στα σπίτια, δημιουργώντα και και καινούργια μέτωπα. Φωτιάς. Μιλάμε για σπίτια, Νίκο, που βλέπουμε ότι είναι ανάμεσα σε μια πευκόφητη ε, περιοχή ε, με μεγάλη καύσιμη ύλη. Παναγιώτη, Κερδίτηκε... υπάρχει απολογισμός πόσα σπίτια έχουν καεί ή έχουν υποστεί ζημιέ, πόσα αυτοκίνητα. Να σου πω πρώτα απ' όλα ότι κερδίθηκε και το στίχημα ότι η φωτιά δεν πέρασε τη λεφόρου Διονύσου προ την Πεντέλη, Βέβαια. όπου εκεί θα υπήρχε μεγαλύτερο και σοβαρότερο ε, πρόβλημα. Και όπω επίση ότι οι αστυνομικέ δυνάμει κατάφεραν και εκένωσαν πάρα πολύ γρήγορα του και, και κυρίω αυτών τη γαλήνη, παρά τι αντιρα... αντιδράσει που είχαν οι κάτοικοι, αλλά κατάφεραν να του μετα... μεταπίσουν και να του απομακρύνουν. Ο πρώτο απολογισμό λοιπόν των καταστροφών κάνει λόγο για 8 σπίτια με εκτεταμένε ζημιέ, άλλα 10 με μικρότερε, ενώ τουλάχιστον 10 οχήματα παραδόθηκαν κάνεις στις φλόγες. Και ένα σημείο το οποίο από ό,τι φαίνεται βοήθησε στο να μην υπάρχουν εκτεταμένε ε, ζημιέ σε ζωέ και περιουσίε και σε Σταμάτα και σε Ροδόπολη και σε ε, Διόνυσο και Δροσιά είναι η άμεση και η γιγαντιά κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Να επισημαθεί πω ευτυχώ ήταν η μόνη και μεγάλη επικίνδυνη ε, πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην ε, χώρα. Επιχείρησαν ένα αριθμό πάρα πολύ μεγάλο, 310 πυροσβέστε ε, τμηματικά, 10 ομάδε πεζοπόρων ε, τμήματων, 110 οχήματα, 12 ελικόπτερα, εκ των οποίων δύο συντονιστικά, εννέα αεροσκάφη συμπεριλαμβανομένου και του θηριώδου Μπεριέφ 200. Σημαντική να σου πω ότι ήταν σε αρχικό στάδιο η συμμετοχή των εθελοντών που περιόρισαν ε, την φωτιά μέχρι να ενισχυθούν οι πυροσβεστικέ ε, δυνάμει. Ε, σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος ήταν ανάμεσα 20 στις 18 περιοχές που πρόσφατα είχαν κηρυχθεί επικίνδυνες επειδή δεν είχαν γίνει αποψηλώσεις και καθαρισμοί πυροπροστασίας Έτσι. ανάμεσα στους οικισμούς. Τέτοιοι καθαρισμοί έγιναν πρόσφατα, ενδεχομένω όχι σε μεγάλο εύρο, όπω επισημαίνουν και κάποιοι ε, κάτοικοι. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία, αν και δεν είναι αρμοδιότητά τη, θα σου πω. Ναι, ναι. Ε, και λένε ε, αρμόδιε πηγέ ότι αν δεν είχαν γίνει αυτοί την, 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 οι καθαρισμοί, ενδεχομένω να είχαμε ένα νέο μάτι. Έτσι, τα πράγματα ήταν δέκα φορέ χειρότερα. Να σα ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη, ξαναπούμε και στη συνέχεια.